Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024 και αυτό είναι ένα βίντεο teaser στο οποίο σας ενημερώνω για το θέμα του live που θα έχουμε απόψε στις 10.30. Χθες και προχθές παρακολουθήσατε δύο μέρη από τα βίντεο στα οποία σχολιάζουμε μαζί με τον σύντροφο μου τον Πάνο, τα σχόλια... Κάτω από το βίντεο Αγία Ελληνική Οικογένεια, όταν ένας πατέρας περηφανεύεται, κομπάζει για την κακοποίηση που έχει δώσει στο παιδί του. Και στο βίντεο που ανέβηκε την Τετάρτη, το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο, αποτελεί κόλαση, αληθινές ιστορίες ξυλοδαρμών παιδιών μέρος 1. Και στο βίντεο που ανέβηκε χθε με τίτλο «Το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο, αποτελεί κόλαση, αληθινές ιστορίες ξυλοδαρμών παιδιών μέρος 2 σχολιάσαμε και συζητήσαμε για το πόσο βαθιά τραύματα αφήνουν η παιδική κακοποίηση η ξυλοδαρμή στα παιδιά από γονεί και ενίοτε εκπαιδευτικού και πώς αυτό επηρεάζει τη σχέση των παιδιών αυτών με τον εαυτό τους και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με άλλους ανθρώπους και όταν είναι παιδιά και μεγαλώνοντας στα βίντεο εξηγήσαμε τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας του fight, flight, freeze, fawn. Να παλεύεις, να έχεις δηλαδή αντιδραστική βιότητα, να διαφεύγεις, να ζωνάρεις όπως λένε κάποιοι στην καθορμηλωμένη, να παγώνεις ή να σμικρύνεσαι τόσο πολύ που σαν να σε κάνει ο άλλος ό,τι θέλεις. Τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν με ξύλο, γίνονται πολυτραυματίες ψυχικά ενήλικες οι οποίοι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και δυσκολεύονται στη σχέση τους με τον εαυτό τους και με άλλους ανθρώπους. Στο live απόψε θέλω να έρθετε να συζητήσουμε για το πώς μας έχει επηρεάσει στην ενήλικη ζωή μας η κακοποίηση που έχουμε δεχθεί ως μωρά. Ο τίτλος του live απόψε είναι «Εσένα πώς σε έχει επηρεάσει το ξύλο που έτρωγες όταν ήσουν παιδί». Θα χαρώ πολύ να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έφαγαν ξύλο όταν ήταν παιδιά και οι οποίοι θα συμμετέχουν επίσης στο live για να δώσουν συμπαράσταση σε όσους μεγάλωσαν με αυτόν τον κακοποιητικό τρόπο που δυστυχώς ήταν πολύ διαδεδομένος παλιότερα και δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα. Θα τα πούμε απόψε στο live στις 10.30. Σας χαιρετώ και σας περιμένω. Γεια!